Για ευτύχηση εδώ είναι Δευτέρα 7 Απριλίου, βασικά είναι ξημερώματα 3 η 8 Απριλίου και αυτό είναι ένα ακόμα βίντεο αυτού του ημερολογίου που κάνω της καραντίνα σχετικά με τον ιό. Και θα το πω στην αρχή, το έχω ξαναπεί σε όλα τα βίντεο, εγώ δεν είμαι ειδικό. απλώς παρακολουθώ το θέμα από την πολύ αρχή του και μου αρέσει να μοιράζουμε τις σκέψεις μου μαζί σας και ό,τι έχει να κάνει με συμβουλές κτλ. είναι συμβουλές ειδικών και δημόσιων φορέων. Μου αρέσει αυτή η διαδικασία του να ανταλλάζουμε απόψει. Γράφετε σχόλια, απαντάω. Γιατί όπω έχω ξαναπεί, αυτή την περίοδο δυστυχώ δεν μπορούμε να βγούμε έξω να επικοινωνήσουμε, να πάμε για καφέ, να μιλήσουμε σχετικά με αυτό το θέμα. Που φαντάζομαι, αν τώρα είχαμε δυνατότητα να πάμε για καφέ, για αυτό το θέμα επιτοπλίστων θα μιλούσαμε. Γιατί. Είναι το θέμα των ημερών. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία, να μιλάμε και να ανταλλάσσουμε κάποιε απόψει. Δεν είναι αυτά τα βασικά βίντεο στο κανάλι. Κάνω πάρα πολλά βίντεο. Έχω καθημερινά βίντεο, και κάθε Σάββατο είναι το, το βασικό πράγμα που κάνουμε στο κανάλι. Ταξιδιωτική τα εκπομπή το Happy Traveler. Αλλά επειδή αυτή την περίοδο υπάρχει λίγο παραπάνω χρόνο εδώ στο σπίτι, προσπαθώ να είμαι παραγωγικό και δημιουργικό φτιάχνοντα βίντεο που κάποια μπορεί να είναι πιο πιο ψυχαγωγικά, κάποια άλλα πιο εκπαιδευτικό, ενημερωτικά τέλο πάντων. Και ενημερωτικά, εκπαιδευτικά με κάποιο τρόπο. Και αυτό πρωτίστω το κάνω επειδή εμένα με γεμίζει. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτήν την εποχή το να είμαστε δημιουργικοί, παραγωγικοί, μα κάνει να νιώθουμε καλύτερα και είναι ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, πάμε λίγο να πούμε για το θέμα μα. Θα δούμε λίγο τα στοιχεία, αλλά θέλω λίγο να δούμε τα στοιχεία λίγο γενικά στον κόσμο, σε διάφορε χώρε. Να μην πάμε να δούμε μόνο την Ελλάδα, γιατί Πολλέ φορέ πέφτουμε σε αυτή λίγο την παγίδα να ασχολούμαστε μόνο με το τι γίνεται στην Ελλάδα ή το τι γίνεται σε 3-4 χώρε που είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και ακούμε τι περισσότερε ειδήσει από αυτέ τι χώρε. Αλλά γενικά πάμε λίγο να δούμε γενικότερα τι παίζει. 1.421 με 1,5 σχεδόν εκατομμύριο. Πότε ήταν ένα εκατομμύριο, πότε ήταν 500.000. Βλέπετε, όσο πηγαίνει, αυτό σημαίνει εκθετική αύξηση, μεγαλώνει ο ρυθμό αύξηση των κρουσμάτων και οι θάνατοι 81.000 καλπάζουν προς 100.000 ε, όλο και περισσότεροι αυτοί που έχουν επανέλθει και αυτό είναι από πιο, τα πιο θετικά πράγματα ε, κάποιοι κοιτάνε τη θνησιμότητα με έναν πιο απεσιόδοξο τρόπο κοιτάνε τις υποθέσεις που έχουν κλείσει γιατί κάποιο ο οποίος νοσεί είτε θα γίνει καλά είτε θα καταλήξει και κάποιοι κοιτάνε αυτό το, τα δύο και από αυτούς 79% έχουν ξεπεράσει, έχουν γίνει καλά 21% έχουν πεθάνει. Πρακτικά ένα, ένα στου πέντε πεθαίνει με αυτή τη λογική. Αλλά αυτή τη στιγμή η θνησιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απλώ διαιρεί στο 1,5 εκατομμύριο του θανάτου. Και αυτό. Περίμενε. Παίρνει αλλά είναι 5,7. Περίπου 6% είναι η θνησιμότητα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ, είναι πολύ. Στην αρχή λέγανε 2-3%. Αλλά από χώρα σε χώρα αλλάζει. Κάποιες έχουν μέχρι και 10% στην Ιταλία έχει πολύ. Κάποιε άλλε έχουν πιο λίγο. Έχουν η Νότια Κορέα. Και πολλοί λένε ότι έχει να κάνει με τα τεστ. Πόσα πολλά τεστ κάνει. Γιατί όταν κάνει πολλά τεστ έχει περισσότερε επιβεβαιωμένα κρούσματα. Άρα αυτό το ποσοστό αλλάζει. Είναι πιο λίγη η θάνατη ανάλογα με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Η Γερμανία έκανε πολλά τεστ, αλλά επίση και στη Γερμανία έχουν πάρα πολλέ μονάδε συντατική θεραπεία. Και γι' αυτό το λόγο έχουν πιο μικρή θνησιμότητα. Γιατί αυτό ο ιό, αν μπορέσει να δώσει σε όλου του ασθενεί την περίθαλψη που χρειάζονται. Έχουν πολλέ πιθανότητε να το ξεπεράσουν. Στην Ιταλία, δυστυχώ, σε αυτό το σημείο να πρέπει αναγκαστικά να παίρνουν του αναπνευστήρε από του πιο ηλικιωμένου ανθρώπου και ουσιαστικά να του καταδικάζουν σε θάνατο και να του δίνουν σε πιο νέου. Και αυτά τα νούμερα σε φάση ότι ε, α, όλα τα θύματα είναι μεγάλοι. Ναι, ήταν μεγάλοι επειδή παίρναν του αναπνευστήρε από του μεγάλου και του δίναν στου μικρού. Αν κανεί δεν είχε αναπνευστήρε, μπορεί και πιο μικροί να είχαν μεγαλύτερη θνησιμότητα. Και τέλο πάντων, αυτά θα τα ξέρουμε όταν περάσει. Δηλαδή, πιστεύω ότι σε δύο χρόνια θα μάθουμε ακριβώ. Στατιστικά στοιχεία θα ξέρουμε ακριβώ τι έγινε. Και ναι, τώρα είναι πάρα πολύ νωρί για όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά συνεχώ, επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα νούμερα, έχει ένα ενδιαφέρον να τα κοιτάμε να δούμε πώ εξελίσσεται. Στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι δεν κάνουμε πάρα, μα πάρα πολλά τεστ. Αλλά νομίζω ότι έχουμε καλή στρατηγική για τι δυνατότητέ μα. Δηλαδή, αν σε κάποια φάση πει θα κάνω πάρα, μα πάρα πολλά τεστ, ακόμα και να έχει τα τεστ, χρειάζεσαι πολύ προσωπικό. Το να βάλει πάρα πολύ προσωπικό να κάνει τεστ, νοσηλευτικό προσωπικό, ουσιαστικά παίρνει αυτό το νοσηλευτικό προσωπικό από τα νοσοκομεία, για παράδειγμα, που μπορούν να, να, να ασχολούνται με το να κάνουν καλά αυτού που είναι πιο βαριέ καταστάσει. Άρα, μπορεί καλύτερη στρατηγική είναι αυτού από το να του βάζει να κάνουν τεστ γενικά σε ανθρώπους και σε ανθρώπους που δεν έχουν, είναι τόσο σοβαρή κατάσταση και μπορεί να μην έχουν και σοβαρά συμπτώματα. Πιο σημαντικό είναι να κάνεις τεστ σε αυτούς που είναι πιο σοβαρά για να βεβαιωθεί ότι έχουν αυτό και μετά το προσωπικό να ασχοληθεί με την περίθαλψή τους. Νομίζω ότι αυτή ήταν η στρατηγική από την αρχή των, των, των γιατρών. Τόσα άτομα έχουμε, θα δώσουμε το βάρο μα εκεί που παίζει πιο σημαντικό ρόλο. Επίση, όταν βάζει πιο πολλού να κάνουν τεστ, υπάρχει περισσότερο κίνδυνο να, να, να κολλήσουν και κάποιοι που έρχονται να κάνουν τεστ και είναι αρνητικοί, αλλά να κολλήσουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και επίση να κολλήσουν περισσότερο από το προσωπικό, το νοσηλευτικό. Δηλαδή, θέλει μια σωστή διαχείριση και κάτι μέσα μου μου λέει ότι η διαχείριση που κάναμε ήταν, ήταν σωστή για τα μέσα που είχαμε. Και εδώ δεν το πάω πολιτικά το θέμα, παιδιά, για, για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί ε, όλη η δικαιοδοσία του πώ αποφασίζεται αυτό το πράγμα δόθηκε στου επιστήμονε. Σε αυτή την ε, ομάδα λιμοξιολόγων και επιδημιολόγων, 25-26 άτομα και κάποιοι από το εξωτερικό που συμμετείχαν ήταν σε αυτήν την ομάδα και νομίζω ότι είμαστε από τι χώρε που είχαν πολύ, πολύ καλοί και έχουν πολύ καλού επιστήμονε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και δεν έχει να κάνει πολιτική. Το θέμα είναι ότι ασχολήθηκα με την επιστήμη. Με τα στοιχεία. Και γι' αυτό μου τι πάει όταν κάποιοι γκρινιάζουν για τα μέτρα που πήραμε. Γιατί αυτά τα μέτρα τα πήρανε, αποφάσισαν να τα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, ξέροντα την κατάσταση όλοι. Και πώ είναι το συσμαυγία και πώ μπορούν να το αντιμετωπίσουν, είπαν ότι αυτή είναι η καλύτερη στρατηγική. Και ω τώρα μα βγαίνει. Και ξαναλέω, δεν κάνω πολιτική. Απλώ επειδή και εγώ είμαι μηχανικό. Και όταν σε τέτοιε καταστάσει οι αποφάσει τι παίρνουν οι μάνατζερ, οι πολιτικοί, οι οικονομολόγοι, αυτοί που θέλουν να, αχ, προστατέψουν την οικονομία, αχ, να μην κάνουμε αυτό κτλ. Πολλέ φορέ τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά. Δηλαδή, σε αυτέ τι φάσει πρέπει να ακού του μηχανικού, πρέπει να ακού του ειδικού. Και πολύ κλασικέ, κλασικά παραδείγματα τη ιστορία είναι το Challenger και το Chernobyl. Δηλαδή, είναι δύο καταστάσει που αντί να ακούσουν του μηχανικού, επέμεναν Α πούμε, οι μάνατζερ εκεί πέρα στο challenger. Α, πάλι θα έχουμε καθυστέρηση. Α, όχι αυτό. Α, θα κοστίσει πολύ. Α, στην Άσα και. Τέτοιο. Οι μηχανικοί λέγανε: Όχι, όχι, είναι επικίνδυνο, παιδιά. Δεν έχουμε περάσει όλα τα τεστ. Είναι συνθήκε που ε, μπορεί να πάει κάτι στραβά. Και όχι, τελικά έγινε ό,τι έγινε. Και αυτό και το challenger και το Chernobyl. Κάποιοι αντί να ακουστούν οι μηχανικοί που λέγανε: Όχι, υπάρχει κάποιο θέμα. Δεν είναι καλά τα νούμερα. Καλύτερα να το προχωρήσουμε. Δεν ακολουθούμε όλου του κανόνε ασφαλεία. Κάποιοι θέλουν να προχωρήσουν για προσωπικού λόγου, δεν θα μπω τώρα στα ιστορικά γεγονότα, αλλά γενικά είναι το κλασικό πράγμα. Όταν αφήνει άλλου ανθρώπου από του τεχνοκράτε, του μηχανικού, του επιστήμονε να, να, επηρεάσουν τέτοιε αποφάσει, ε, μπορεί να έχει άσχημε καταστάσει. Και πραγματικά στην Ελλάδα, αν είχαμε κάνει κάτι διαφορετικό και μετά χειροτέρευε το πράγμα, θα χειροτέρευε. Δηλαδή, θα ήταν θέμα χρόνου αν αφήναμε πιο χαλαρά τα πράγματα, ειδικά στην Ελλάδα με το κόσμο που κυκλοφορεί γενικότερα, να χειροτερέψουν τα πράγματα. Μετά θα ήταν πολύ αργά και όταν χειροτερεύουν πολύ τα πράγματα σε μια τέτοια κατάσταση, έχουμε δει και σε άλλε χώρε, μετά τα πράγματα γίνονται τόσο άσχημα που το κακό που κάνει στην οικονομία είναι πολύ χειρότερο. Πολύ χειρότερο. Δηλαδή, αν εμεί βγούμε θετικοί από αυτό, πιστεύω για την οικονομία θα έχει πολύ μεγαλύτερα ωφέλη. Τώρα, το τι θα γίνει στην παγκόσμια οικονομία, και το τι το όλη αυτή η κατάσταση που ζούμε είναι πέρα από τι δυνάμει μια χώρα. Στο τι κάνει. Αλλά τέλο πάντων, στη συγκεκριμένη φάση απλώ θέλω να πω αυτό. Δηλαδή, όλοι αυτοί που γκρινιάζαν και λέγανε Ε, μωρέ, σιγά, δεν χρειάζεται να πάρουμε αυτά τα μέτρα κτλ. κτλ. Αυτοί οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα επέμεναν να απογειωθεί το challenger και θα είναι οι ίδιοι που θα επέμεναν να γίνει η δοκιμή στο Τσερνόμπιλ. Γιατί δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σταματήσουμε τι δοκιμέ, δεν γίνεται. Όχι, πρέπει να, πρέπει να γίνει σιγά μου, τι, 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 να γίνει, σιγά το πράγμα, δεν είναι πολύ σοβαρό. Έτσι ακριβώ. Που από το θυμάμαι κάποτε αυτό το χάρτη που ήταν μόνο στην Κίνα εδώ πέρα. Μόνο εδώ στην Κίνα κόκκινα και τώρα είναι όλο όλος ο πλανήτη. Ε, να πούμε γενικά ότι το, το μεγάλο πρόβλημα από εδώ και πέρα ε, και πιστεύω αυτό, αυτό, με τρέμω πάρα πολύ για τις χώρες που δεν έχουν ε, καν ενό επίπεδου συστήματα υγεία. Νότια Αμερική και Αφρική. Κάποιοι λένε ότι ο καιρό και τα λοιπά θα βοηθήσει. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να βοηθάει σε έναν βαθμό καιρό, αλλά σε σημεία που υπάρχει υπερπληθυσμό και πολύ κακέ συνθήκε υγιεινή και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που ζει ο ένα πάνω στον άλλον, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Σε χώρε σαν την Ινδία και κεντρική Αφρική και Νότια Αμερική, που και εκεί δεν ξέρει αν τεστάρουν καλά, αν τεστάρουν αρκετά, αν λαμβάνουν τα μέτρα του, είναι λίγο περίεργε οι καταστάσει. Τι να πω. Ελπίζω να βρεθεί γρήγορα πριν χειροτερέψουν τα πράγματα σε τέτοιε χώρε σε... τρόπο αντιμετώπιση φαρμακευτικό. Κοιτάξτε πώ είναι η Αμερική. Πόρε φίλε. Ε... Πάρα πολλά λέγονται ότι εδώ πέρα βλέπετε η γενικά η Ανατολική Ευρώπη δεν έχει τόσο σοβαρό πρόβλημα. Η Ρουμανία έχει αρκετό πρόβλημα. Ε... Η Ελλάδα. Μοιάζει λίγο πούμε, με Σερβία, με άλλε χώρε εδώ γύρω, με Βουλγαρία και αυτέ οι χώρε έχουν καταφέρει να το περιορίσουν. Απλώ και αυτέ οι χώρε πήραν γενικά νωρί μέτρα. Ας πούμε, η Αλβανία νομίζω πήρε πολύ νωρί μέτρα να κλείσουν σχολεία και τέτοια πράγματα. Και επίση ε, αυτέ οι άλλε χώρε δεν έχουν την κίνηση που έχει η Ελλάδα, την τουριστική κίνηση, να έρχεται κόσμο, να φεύγει κόσμο, επιχειρήσει κτλ. Τόσο πολύ, τόσε πτήσει κτλ. Αυτό είναι λίγο αξιοσημείωτο που στην Ελλάδα έχουμε γλιτώσει τα πολύ δύσκολα. Μπορεί να βοηθήσει κάνα βοηθάει ο καιρό. Αλλά πιστεύω πιο πολύ βοήθησε ότι πήραμε τα μέτρα νωρί και ότι ο κόσμο το πήρε λίγο στα σοβαρά. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Άρα, γενικά η Ανατολική Ευρώπη δεν είναι τόσο άσχημα όσο η Δυτική Ευρώπη. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Ε, πάμε τώρα ξανά εδώ, σε αυτό. Λοιπόν, Αμερική πρώτη 393.000 κρούσματα. Ε, συνολική θάνατη. Είχε 1821 θανάτου σήμερα. Και σήμερα το πολύ άσχημο ήταν στη Γαλλία, 1314, εντάξει. Η Αγγλία 786, Βέλγιο 403. Ένα ανησυχητικό λίγο είναι ότι η Σουηδία πέρασε του 100 σε μία μέρα. Αρχίζει να φαίνεται ότι ίσω δεν λειτουργεί πάρα πολύ όλη η φάση με την ανοσία. Αν και δεν είναι απλώ ανοσία, παιδιά, να κολλήσουμε όλοι. Απλώ στηρίζεται πιο πολύ στη φάση ότι ο κόσμο πρέπει να προσέχει και να λαμβάνει τα μέτρα του και όχι αυστηρά μέτρα από την κυβέρνηση. Αλλά τέλο πάντων δεν φαίνεται να λειτουργεί. 100% όλη αυτή η φάση. Κάποιοι το αναφέρατε στο άλλο και εδώ πέρα έχουν βάλει πλέον πάρα πολύ ωραία στοιχεία στο World Ometer. Ε, έχουν, εκτό από, α πούμε, λέει πόσοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση κτλ. Λέει πόσα είναι τα συνολικά κρούσματα ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Αν και γενικά το θέμα των κρούσματων νομίζω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα και σε πολλέ χώρε να πει ότι αυτό πρέπει να κοιτάμε γιατί τα κρούσματα. Κάποιε χώρε τεστάρουν πολύ, κάποιε χώρε τεστάρουν λίγο. Αλλά και γι' αυτό υπάρχει εδώ πέρα αυτή εδώ η κολόνα που λέει total test και πόσα τεστ γίνονται σε κάθε χώρα ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού. Α στην Αμερική που έχουν γίνει πάνω από 2 εκατομμύρια τεστ, είναι 6.220 τεστ ανά ένα, εκα, ένα εκατομμύριο κατοίκου. Στην Ισπανία έχουν γίνει πιο πολλά τεστ για το πληθυσμό, 7.500 περίπου σε εκατομμύριο. Στην Ιταλία ακόμα περισσότερο, 12.495 στη Γαλλία λιγότερα, δηλαδή η Γαλλία τεστάρει με λιγότερα, 3.436, η Γερμανία τεστάρει περισσότερο από όλου, βασικά μαζί με η Ιταλία, αλλά η Γερμανία είναι λίγο πιο πριν, σαν να το, το πρόλαπε πρόλαβε πριν γίνουν άσχημα τα πράγματα. Και σε αυτό εδώ, σε αυτό εδώ το τέτοιο, η Ελβετία έχει πολλά τεστ πληθυσμό. η Νορβηγία, ε, η Νορβηγία φαίνεται να το αντιμετωπίζει καλά όλο το πράγμα, Ινδία, α πούμε, κοιτάξτε πόσα λίγα 102 για κάθε ένα εκατομμύριο. Εδώ, εδώ βλέπει, πούμε, πόσο άσχημα μπορεί να είναι τα πράγματα. Και στη Βραζιλία, για παράδειγμα, πού είναι η Βραζιλία. Βραζίλ, 258 μόνο ένα εκατομμύριο. Εδώ πραγματικά ανησυχεί. Ε, πω. Λουξεμβούργο 41.000 αν ένα εκατομμύριο. Τεστάρουν πάρα πολύ. Και για να δούμε που είμαστε σαν Ελλάδα σε αυτό εδώ το. Αυτό. 2.742. Ούτε πάρα πολύ. Ούτε πολύ λίγο. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουν γίνει 28.000 τεστ. Και αν να σα πω κάτι, επειδή κάποιοι λένε Α, πρέπει να γίνουν πιο πολλά τεστ για να ξέρουμε. Ε, νομίζω τα μοντέλα που έχουν ξέρουν περίπου πόσοι αυτή τη στιγμή έχουν νοσεί στην Ελλάδα. Όχι ακριβώ, αλλά περίπου. Με 28.000, το γεγονό ότι στα 28.000 σταθετικά βγήκαν 1.800 είναι καλό. Είναι καλό. Δηλαδή ε, σημαίνει ότι κοίταξε πόσοι βγήκαν αρνητικοί. Και αυτοί που ήταν αρνητικοί δεν ήταν και άτομα τα οποία ε, φαντάζομαι είχαν κάποιον γνωστό που ήταν θετικό και γι' αυτό το λόγο πήγαν έκαναν το τεστ. Είχαν κάποια πιο σοβαρή κατάσταση. Και αυτοί όμω βγήκαν αρνητικοί. Ε, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Δεδομένου ότι είναι δύσκολο στην Ελλάδα να πα να κάνει τεστ, δηλαδή πρέπει να έχει κάποια κριτήρια. Και γεγονό ότι όλοι αυτοί τόσοι πολλοί βγήκαν αρνητικοί είναι αισιόδοξο. Και επίση, α πούμε, το νου, αντίστοιχα, αυτό που έχει σημασία να βλέπει είναι πόσε Περιπτώσει υπάρχουν ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού ή πόσοι θάνατοι ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Στην Αμερική, α πούμε, υπάρχουν 38 θάνατοι κάθε ένα εκατομμύριο. Στην Ισπανία 298 πάρα πολύ και στην Ιταλία τα ίδια 283. Η Γαλλία 158 και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Η Γαλλία είναι το, αυτή τη στιγμή το νέο επίκεντρο τεράστιο χώρα μεγάλο πρόβλημα. Καλά την Κίνα δεν, δεν αναφέρουμε καν την Κίνα. Πιστεύω τα νούμερα τη δεν ξέρω. Ε, Ιράν, Αγγλία 91, Ελβετία, Βέλγιο, πάμε να δούμε ποια έχει το περισσότερο εδώ πέρα. Νομίζω λοιπόν, το περισσότερο έχουν Ιταλία Ισπανία, ναι, αν ένα είναι εκατομμύριο πληθυσμού. Και πάμε να δούμε που είναι και η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι, έχουμε 8 θανάτους ανά κάθε εκατομμύριο πληθυσμού, πολύ λίγους γενικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, 81 θάνατοι, είμαστε πιο κάτω από του θανάτου της γρήπη στην Ελλάδα φέτο, που είναι 90 κάτι. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φυσικάζομαστε. Απλώ αυτό πρέπει να σημαίνει ότι ε, κάτι πήγε καλά στην Ελλάδα. Κάτι πήγε καλά. Μέχρι στιγμή. Να το ξαναπούμε το μέχρι στιγμή. Αυτά. Ναι. Αυτά από εδώ. Ανέφερα λίγο ότι ασχολούμαι με αυτό το θέμα πολύ νωρί. Να το πω λίγο και σε αυτό το βίντεο. Πρωτοάρισα να ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Βασικά, όταν πρώτο άκουσα ότι κλειδώνεται μια πόλη στην Κίνα, η Γουχάν, τότε μου τράβηξε το ενδιαφέρον και άρχισα να ασχολούμαι για να μάθω περισσότερο τι γίνεται. Ήταν 20 Ιανουαρίου, βασικά νομίζω 22 Ιανουαρίου. Άκουσα και ασχολήθηκα λίγο παραπάνω πρώτη φορά με αυτό. Και από τότε, από, δηλαδή από τις 25 Ιανουαρίου, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι, ότι είναι λίγο ανησυχητικό αυτό όλο το πράγμα. Υπήρχαν κάποια στοιχεία, κάποια συγκεκριμένα πράγματα που φαινόταν λίγο περίεργα. Φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά. Κυρίω επειδή βλέπαμε πάρα πολύ απότομα και ραγδαία μέτρα που έπαιρναν ε, στην Κίνα. Έλεγε, κύριε φίλε, γιατί κλειδώνουν μια ολόκληρη και με μια ολόκληρη περιοχή. Είναι δυνατόν για μια απλή γρήπη, όπω κάποιοι λέγανε, να κλειδώνει μια ολόκληρη πόλη και να παίρνει τόσο άμεσα και αυστηρά μέτρα. Αυτό μου κέντρισε γενικότερα το ενδιαφέρον σε φάση όπου κάτι δεν πάει καλά εδώ. Και είχα, είχα τότε κάνει ένα βιντεάκι 25 Ιανουαρίου. Το, το είχα ανέβάσει, αλλά ποτέ δεν το δημοσίευσα και μετά το σβήσα Και μετά έκανα ένα ακόμα λίγο έτσι, λίγο πιο αναλυτικό με κάποια πράγματα. Αλλά και εκείνο το ανέβασα, το είχα ανεβασμένο. Ε, μη δημοσιευμένο και δεν το ανέβασα ποτέ. Είναι με ημερομηνία, δεν ξέρω, 31 Ιανουαρίου. Δηλαδή, και ο λόγο είναι ότι εντάξει, να λίγο σε πράγματα που έχουν να κάνουν με μαθηματικά επιδημία κτλ. Που, που είναι πολύ απλά μαθηματικά, δηλαδή αν κάτσει και ασχοληθεί, ο ζει, μπορεί να καταλάβει. Αλλά τέλο πάντων λέω εντάξει, τώρα εγώ ποιο είμαι να κάτσω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Και κυρίω εκείνη την εποχή που αν κάποιο έλεγε οτιδήποτε. Για αυτό το θέμα, θα έλεγαν ναι, τρομοκράτη στον κόσμο, σιγά-μιά γρήπη είναι κτλ. Υπήρχε πάρα πολύ αυτή η φιλοσοφία, πάρα πολλοί γιατροί επίσημοι φορεί εδώ πέρα, λέγανε σιγά-μιά γρήπη είναι. Τόσοι υπάρχουν και υπάρχει και λίγο αυτή η φιλοσοφία γιατί συνεχώ βγαίνουν καινούργιοι και μέχρι το σημείο που θα αρχίσει να είναι κάτι σοβαρό, πρέπει να πάρει λίγο διάστημα. Απλώ τα αρχικά στοιχεία, τα μαθηματικά, το ότι είχε μεγάλη μεταδοτικότητα και μεγάλο χρόνο επόαση έκαναν αυτόν τον ιό την αρχή λίγο ανησυχητικό, δηλαδή ότι μπορεί να διαδοθεί και θυμάμαι. Αυτό που είχαν κάνει ήταν κλειδώσει την πόλη τη Γουχάνα, αλλά λέγανε ότι περίπου τα μισά άτομα τη πόλη, τα 5 εκατομμύρια από τα 10, έφυγαν πριν κλειδωθεί η πόλη. Και αυτό άρχισε να με ανησυχεί γιατί λέω: υπάρχουν πτήσει που πηγαίνουν παντού στην Κίνα, αλλά έρχονται και στην Ευρώπη, και θα είναι θέμα χρόνου να διαδοθεί αυτό. Ναι, δυστυχώ έγινε αυτό. Αλλά θυμάμαι πάρα πολλοί κόσμοι ότι από τότε κάποιοι το σνόμπαραν, κάποιοι λέγανε ότι δεν είναι σοβαρό, κάποιοι το κορέδευαν ακόμα και με επιστήμονε, γιατροί κτλ. Ξέρω ότι θα πείτε και ο Τσιόδρα ήταν ένα από αυτού ο οποίο έλεγαν ότι δεν είναι σοβαρό. Αλλά δεν μιλάω για αυτού που τόσο νωρί. Δηλαδή, ο Τσιόδρα σε μια συνέντευξη αναφέρθηκε στον ιό και είπε ότι ε, λογικά δεν είναι επικίνδυνο στι 22 Ιανουαρίου. 22 Ιανουαρίου, βασικά, αν η συνέντευξη δημοσιεύθηκε 22 Ιανουαρίου, σημαίνει ότι λογικά στο χέρι του είχε πάρει μόνο την πρώτη, το πρώτο report από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, είχε διαβάσει, που είναι όλα δημοσιευμένα. Θα σα άδειξα και στο άλλο βίντεο, θα, πω τώρα, θα βάλω link από κάτω. Αλλά υπάρχουν όλα αυτά τα report. Το πρώτο που ήταν 21 Ιανουαρίου, τότε είχαν, υπήρχαν έξι θύματα μόνο στην Κίνα και ήταν πολύ περιορισμένα τα στοιχεία για τον ιό. Και ακόμα η κινέζικη κυβέρνηση δεν είχε παραδεχτεί ότι υπάρχει σίγουρα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή υπήρχαν επιστήμονε στην Κίνα που λέγανε ότι δεν είναι σίγουρο ότι μεταδίδεται και μάλλον δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ακόμα και αν στην Ταϊβάν από 31 Δεκεμβρίου είχαν βγει κάποιοι και λένε: Ωπα, παιδιά, υπάρχει ένα ιό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε, άνθρωπο, σε κάντε κάτι κτλ. Αλλά ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ε, έκανε σαν να μην υπάρχει Ταϊβάν. Βασικά, κάνει σαν να μην υπάρχει Ταϊβάν, επειδή ακολουθεί την πολιτική τη Κίνα. Τέλο πάντων, αυτό είναι. Εντελώ άλλο θέμα. Τι θέλω να πω ότι, ότι στις 22 Ιανουαρίου και ο κύριος Τσιόδρας που διάβασε αυτά και διάβαζε αυτέ τι πληροφορίε από του ε, κοινέου επιστήμονε, λογικό είναι να είπε: οκ okay, υπάρχουν πάρα πολλοί που κάθε τόσο του ακούμε ότι ε, έχουν, υπάρχει μια επιδημία κτλ. Αλλά για να φτάσει σε σημείο να είναι κάτι σοβαρό, πρέπει να περάσει λίγο διάστημα. Απλώ νομίζω ότι μετά τι 25-26, όταν κλειδώθηκε η πόλη, και μετά τι 25-26-27, και όταν έσκασε το πρώτο κρούσμα στην Ευρώπη και τέλο Ιανουαρίου, ε, φαινόταν τα πράγματα ότι ήταν λίγο πιο σοβαρά. Ήταν λίγο πιο σοβαρά. Και ναι, Τέλο πάντων, ξέρουμε όλοι τι ακολούθησε. Μπορείτε να πάτε να βρείτε και το timeline στην online. Απλώ χαίρετε τι θέλω. Πριν πάμε στα νούμερα, να πω κάτι: Ότι με ενοχλεί κάτι και δεν, δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί κάποιο να είχε κακή εκτίμηση, δεν με ενοχλεί κάποιο οριακά και να το υποτίμησε. Απλώ με ενοχλεί που μερικοί όχι μόνο το υποτίμησαν, αλλά θέλουν να πείσουν και άλλου. Ότι πρέπει να το υποτιμήσουν. Με ενόχλησε και δεν λέω κάποιοι οποίοι πραγματικά μπορεί να κάνουν λάθο. Ορισμένοι επιστήμονας που το κοιτάει και ε, τα στοιχεία αυτό του δείχνουν και αυτό θέλει να πει, αλλά κάποιο ο οποίο είτε το είδε επιφανειακά, είτε δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελε, επέμενε, όχι, αυτό δεν είναι σοβαρό, σιγά το πράγμα. Ε, μόνο στην Κίνα δεν θα έρθει. Με σε στυλ, ε, εντάξει στην Κίνα είναι μακριά, σιγά μωρέ, μην έρθει και εδώ πέρα. Ακόμα και αν έρθει, αυτό ε, χτυπάει μόνο του ε, πολύ ευπαθεί ομάδε και αν. Δεσπάσχε, είχα ακούσει κάθε βλακεία που τώρα θεω, καταλαβαίνουμε όλη την ευλακεία και θα, 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 δεν ξέρω, θα προέτρεπα κάποιον, δεν θέλω να το κάνω εγώ αυτό, να πάει να ψάξει και να βρει από ειδήσει, από πράγματα, από βίντεο κτλ. πράγματα που έχουν πει κάποιοι στην Ελλάδα ή στα ελληνικά τέλο πάντων, που καταρρύθηκε τελείω. Δηλαδή, τώρα, αν ακούσει, α πούμε, τι έλεγε κάποιο πριν από 1,5 μήνα, θα είναι να γελά πρακτικά ή να κλε. Και θα έχει ενδιαφέρον γιατί είδα ένα βιντεάκι το πόσταρα και στο Twitter που φτιάξανε τέτοια βιντεάκια από κάποιους που λέγανε το υποτιμούσαν πάρα πολύ όλο αυτόν τον Ιώ. Το βλέπεις τώρα μαζεμένα αυτά ένα ωραίο μοντάζ και πραγματικά γελάς. Γελάς αρχικά και μετά ε, λες κάποιοι πίστεψαν αυτούς τους ανθρώπους και δεν ξέρω αν, αν και ε, ε, περιέχονται κάποιε ποινικέ ευθύνε, δηλαδή... Αν κάποιο άκουσε κάποιον που του έλεγε Εντάξει, μόνο μια κοινή γρήπη, το πράγμα είναι και δεν πρόσεχε εκεί που ίσως να πρόσεχε αν κάποιος του είχε πει πραγματικά το τι παίζει και την αλήθεια και εξαιτία μιας πιο χαλαρή στάσης δεν πρόσεχε πολύ πήρε μια απόφαση δεν ξέρω να πάει κάπου να κάνει κάτι το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο και ίσως γι' αυτό να μην αποδείχθηκε μοιραίο να κόλλησε αλλά μετά να κόλλησε κάποιον άλλον που για τον άλλον ήταν σοβαρό δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει αυτή η σημεία νομοθεσία στην Ελλάδα που λέει ότι αν κάποιο ε, εν γνώση του τέλο πάντων προκαλέσει θάνατο άλλου ανθρώπου από αυτόν τον ιό, υπάρχουν ποινικέ ευθύνε. Μέχρι και η Σόβια είναι πολλά άτομα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αν σκάσουν πάρα πολλά κρούσματα το επόμενο διάστημα στην Ικαρία και υπάρχουν και θάνατοι, ο τύπο ο οποίο πήγε στην Ικαρία και από ό,τι λένε δεν πρόσχε τόσο πολύ. Δηλαδή δεν μπήκε σε καραντίνα αυστηρή, αλλά μετακινούνταν από εδώ και από εκεί. Αυτό φαντάζομαι θα, θα έχει σοβαρέ ποινικέ ευθύνε. Τέλο πάντων, πού θέλω να καταλήξω. Ότι δεν με ενοχλούν τόσο πολύ κάποιοι που υποτίμησαν το πράγμα, απλώ με, με ενοχλούν αυτοί που βγαίναν πολύ και προσπαθούσαν να πείσουν τον κόσμο ότι σιγά το πράγμα, μη τρομοκρατείτε, είστε φλάκε που ασχολείστε με αυτό το πράγμα, ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Α, αυτή εδώ η φιλοσοφία που μπορεί να προκάλεσε και μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά και πάλι, ακόμα και πάλι, αναγνωρίζω κάποιο να κάνει κάποιο λάθο, ιδίω αν μετά το παραδεχτεί. <laughs> αυτό που πραγματικά με ενοχλεί είναι όταν τα ίδια άτομα πραγματικά συμπεριφερόντουσαν σαν να μην του νοιάζει αυτό το θέμα, σαν να ήταν εντελώ κουλάτα κτλ. Δεν ξέρω που εδώ από εκεί. Και μετά είναι στη φιλοσοφία, μένουμε σπίτι, προσέχουμε και λένε πράγματα. Α, αυτό, αυτή η ηρωνία, αυτή η μετάβαση, αυτό το, 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 η ακολουθία του τρέντα, το α πούμε, αυτό εδώ πράγμα μερικέ φορέ. Πείτε μου κι εσεί αν σα ενοχλεί όπω ενοχλεί και εμένα. Και μην πείτε α, και εσύ αυτή η ταξιδάκια και τέτοια. Εμεί το τελευταίο ταξίδι που κάναμε ήταν γυρίσαμε Ελλάδα 16 Δεκεμβρίου. Από 16 Δεκεμβρίου ήρθαμε για γιορτέ. Είχαμε πει κανένα μήνα θα μείνουμε γιατί είχαμε πολύ, πολύ υλικό και επεισόδια. Και λέγαμε κάπου τέλη Ιανουαρίου με αρχέ Φεβρουαρίου να αρχίσουμε να βλέπουμε να πάμε ένα ταξίδι τον Φεβρουάριο για να καλυψουμε δυο δύο-τρία ακόμα επεισόδια. Αλλά όταν έγινε αυτό τέλο Ιανουαρίου και άρχισα μετά τι τις 20 να βλέπω όλη αυτή την κατάσταση, είπα: Όπα, δεν πρέπει να πάμε κάπου γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι παντού αυτή η φάση ο ιός. Πρέπει να δούμε λίγο πώ εξελίσσεται. Και πάλι λέγαμε ίσω προσεκτικά να πάω εγώ μόνο μου πλέον το Φεβράριο ένα διήμερο ταξίδι κάπου, αλλά μετά λέμε, Ω, δεν γίνεται φιλέ. Και είχα κάνει και εκείνο το βίντεο που σα έλεγα. Δηλαδή, το μόνο ταξίδι που κάναμε και γύρισμα ε, ήταν πήγα στην Αθήνα σε μια φάση να δω του γονεί μου και μετά πήγα στο Καρπενήσι για να κάνω ένα συμπληρωματικό γύρισμα. Αυτό ήταν όλο το Φεβράριο. Εμεί από 16 Δεκεμβρίου δεν έχουμε πάει εξωτερικό, αλλά από τέλο Ιανουαρίου είπαμε, Ω. Oh, δεν πάμε, δεν πάμε, τελείωσε. Ε, ταξίδι για φέτος για αυτή τη σεζόν δεν κάνουμε άλλο, αλλά ευτυχώ, όπω ξέρετε, έχουμε, είχαμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια από πριν. Εμεί γενικά είμαστε σε γυρίσματα περίπου 6 μήνε μπροστά όλο το τελευταίο διάστημα. Έχουμε κάνει και επεισόδια που με το που τα γυρίζουμε θα παίξουν, αλλά αυτό λίγο για να προλάβουμε πούμε, κάποιο Χριστουγεννιάτικο, για να προλάβουμε κάτι άλλο, κάποια συνεργασία που θέλουμε να την κουμπώσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο προβολή. Αλλά σε γενικέ γραμμέ είμαστε πολύ μπροστά σε γυρίσματα και συνήθω κάνουμε το καλοκαίρι, πολλά γυρίσματα που είναι να παίξουν τον Μάιο. Δηλαδή, όταν θα είναι πάλι καλό ο καιρό και καλοκαιρινό και θα έχει νόημα να βάλουμε στην τηλεόραση επεισόδια καλοκαιρινά σε νησιά. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε έχουμε υλικό και η σεζόν μας βγαίνει κανονικά, ακόμα και αν έχουμε σταματήσει να ταξιδεύουμε. Και απλως εκεινα εκείνα τα, ήταν τρία-τέσσερα επεισόδια. Το οποίο, επειδή έτσι κι αλλιώ θα, θα πηγαίναμε μέχρι τον Ιούλιο, αποφασίσαμε με το κανάλι αυτά να τα κρατήσουμε, θα παίξουν σε Σεπτέμβριο με την επόμενη σεζόν. Τέλο πάντων, σα είπα εμεί πότε το είδαμε και πότε άρχισαμε να παίρνουμε αποφάσει και να αλλάζουμε πράγματα στο προγραμματισμό μα σχετικά με αυτό. Και ουσιαστικά εμεί ταξιδέψαμε άπειρα από τον Ιούνιο ω τον Δεκέμβριο. Δηλαδή, από τον Ιούνιο στο Δεκέμβριο πήγαμε σε 20 χώρε. Είναι οι 20 χώρε που έχει επισκεφθεί και η κόρη μα, που δεν είναι κανένα έτου. Και γενικά κάναμε, κάναμε πολλά γυρίσματα. Και σίγουρα για εμά είναι τεράστια αλλαγή από του έξι μήνε που πήγαμε παντού στον κόσμο, κάναμε τόσα γυρίσματα. Και θα μπορούσα να πω τα τελευταία πέντε χρόνια πήγαμε παντού στον κόσμο, ξαφνικά τώρα είμαστε ήδη σχεδόν τέσσερι μήνε εδώ πέρα. Ε, με κάποιε μικρέ εξαιρέσει, αυτό που πήγα λίγο Αθήνα και πήγαμε και δύο βράδια κάποιε φάσει Αλεξανδρούπολη κοντά στι γιορτέ για να δούμε κάτι φίλου και να κάνουμε και μία μικρή βόλτα. Τέλο πάντων, τεράστια αλλαγή από τους 6 μήνες παντού στον κόσμο, δηλαδή να, να, ταξιδεύουμε όλη την ώρα τώρα να μην ταξιδεύουμε, αλλά το είχαμε κάνει και πέρσι λίγο πολύ, πέρσι που ε, μπήκαμε σε φάση που θα γεννούσε η Λέκτρα, ένα διάστημα από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο δεν ταξιδέψαμε. Είχα κάνει εγώ κάποια μικρά ταξιδάκια τότε, είναι ανελώς διαφορετικά τα πράγματα φυσικά τότε, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, χώρες, κυκλοφορίες κτλ. Απλώς γυρίσαμε, περιμέναμε να γεννήσουμε, φτιάχναμε και το σπίτι, και παράλληλα έκανα κάποια μικρά ταξιδάκια Βρυξέλλες και τα λοιπά για να κλείσουμε τη σεζόν. Κάτι παρόμοιο θα κάναμε και τώρα, δηλαδή θα κάναμε αυτά τα ένα-δύο μικρά ταξιδάκια, μάλλον μόνο μου θα έκανα. Αν ήταν λίγο πιο, πιο καλή κατάσταση από αυτό που ζούμε τώρα. Αλλά τώρα εντάξει, αυτά τα δύο-τρία δεν έγιναν. Ε, Α πούμε, η Λίμνο και ο Αϊστράτη, ενώ κανονικά το σχέδιο ήταν να βγουν δύο επεισόδια μαζί, αυτά βγάλαμε τρία, ένα ξεχωριστό στον Αϊστράτη και δύο στη Λίμνο. Και μάλλον και, και οι Σενεγάλοι θα βγουν τρία επεισόδια, αλλά και δύο να βγουν. Έχουμε κάποια ε, γυρίσματα και επεισόδια και θα ε, βγάλουμε. Μάλλον θα κάνουμε και στο τέλο ένα ειδικό αφιέρωμα σαν e, best of γιατί θα είναι και το 200ο μας επεισόδιο θέλω να φτιάξω ένα τελευταίο επεισόδιο όχι θέλω, θα, θα γίνει ένα τελευταίο επεισόδιο το οποίο θέλω να, θέλω να, βάλω και λίγο πώς να το πω, λίγο όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε ζήσει αυτό το διάστημα και την οπτική μου στο πώς νιώθω ότι, πώς, πώς, Πραγματικά, κοιτάμε πίσω τα ταξίδια που κάναμε αυτά τα πέντε χρόνια και νιώθουμε ότι είναι μια άλλη ζωή με αυτό που ζούμε τώρα. Και προσπαθούμε να οραματίσουμε πώ θα είναι τα πράγματα στο μέλλον και οι αλλαγέ και όλα αυτά. Και όλο αυτό το πράγμα μου δημιουργεί πάρα πολλέ σκέψει δημιουργικέ. Και θέλω κάπω να τι αποτυπώσω σε ένα κείμενο με εικόνε από ταξίδια κτλ. Και, τα και σκέφτομαι πώ θα γίνει αυτό. Και θα είναι για το τελευταίο επεισόδιο λογικά τη σεζόν. Να γυρίσω αυτό που έλεγα. Εμεί κάναμε όλα αυτά τα γυρίσματα μέχρι το Δεκέμβριο. Μετά κάναμε ένα διάλειμμα που η αλήθεια είναι ότι τότε θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάποιο ακόμα ταξίδι. Αλλά επειδή είχαμε κάνει τόσα πολλά μαζεμένα, θέλαμε ένα μήνα τουλάχιστον να κάτσουμε εδώ. Μα αρέσει αυτό, μα αρέσει. Δηλαδή, συνήθω έτσι κάναμε. Πάντα ταξιδεύουμε πολύ και μετά καθόμαστε. Γιατί πρακτικά δεν κάνουμε τίποτα, οργανωνόμαστε. Ξέρετε, υπάρχουν και άλλε δουλειέ που τρέχουν πάρα πολύ εδώ στο γραφείο να βγουν τα επεισόδια, να γίνουν τα σπικά κτλ. Και, και, αυτά πολλέ φορέ γίνονται και από τα ταξίδια. Αλλά. Τέλος πάντων και λέγαμε, OK, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Μετά έγινε αυτό και παύση. Είπαμε, όπα, όπα, μένουμε εδώ. Και γι' αυτό εμεί ουσιαστικά είναι σαν να μένουμε σπίτι, ήδη. Ε, δηλαδή, βλέπω κάποιου που μετράνε πόσες μέρε είναι στο σπίτι, κτλ. Αλλά για εμά ήταν, ήταν από το τέλο Δεκεμβρίου σχεδόν αυτό το πράγμα. Ε, αφυσικά τώρα είναι εντελώ διαφορετικά τα πράγματα. Τότε εννοείται θα κάναμε και μια βόλτα, θα... ήταν πολύ διαφορετικά από ό,τι είναι τώρα. Απλώς, ναι, δηλαδή ήταν... Αλλά ναι, είναι πολύ περίεργο. Βασικά το περίεργο δεν είναι το ότι μένουμε σπίτι, γιατί κατά καιρούς όπως σας είπα το έχουμε κάνει αυτό. Το περίεργο είναι ότι δεν μπορείς να ταξιδέψεις, δεν μπορείς να βγεις έξω, δεν, μπορεί, μπορείς. Απαγορεύεται <laughs> και όχι μόνο απαγορεύεται, δεν υπάρχουν επιτήσει, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν λειτουργεί ο κόσμος, ο πλανήτης όλος είναι lockdown. Και αυτό και μόνο σαν σκέψη Λε φίλε, τι ζούμε. Πραγματικά τι ζούμε. Είναι, είναι, ζούμε κάτι το οποίο είναι γεγονό που θα το θυμόμαστε για όλη μα ζωή. Και θα είναι πολύ σημαντικό για όλη μα ζωή. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πώ θα εξελιχθεί όλο αυτό και τι επιπτώσει θα έχει στην κοινωνία, την οικονομία, ε, στον τρόπο που κάναμε πράγματα. Ακόμα και στο καλύτερο σενάριο, δηλαδή αυτό που τώρα αρχίζουν, αρχίζουμε και βλέπουμε ένα, ένα, ένα φως στο τούνελ τώρα με τα νούμερα Δηλαδή υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία από τη φαρμακευτική πλευρά, από τα εμβόλια κτλ Υπάρχουν κάποια πολύ θετικά στοιχεία από εκεί ε, Και απ' την άλλη ε, βλέπουμε πώς δημιουργείται ένας κύκλος Μπορεί τώρα η Γαλλία να είναι σε πολύ άσχημο σημείο και η Ισπανία σε, Ίσως στο άσχημο σημείο που ήταν λίγο πιο πριν η Ιταλία Αλλά φαίνεται η Ιταλία ότι αρχίζουν τα νούμερά της και, και, και βελτιώνονται. Και το ίδιο πούμε, και στη Νέα Υόρκη που ήταν η πρώτη που χτύπησε από την Αμερική. Εννοείται θα χειροτερέψουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα, αλλά έχει αρχίσει να φαίνεται μια, ένα φω στο τούνελ. Και όταν είσαι μέσα στην άσχημη κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να δει αυτό το φω στο τούνελ. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να φαίνεται και υπάρχουν κάποια αισιόδοξα κομμάτια. Αλλά αυτά, αυτό ό,τι έχει να κάνει με, τη, με, την, με τον ιό και την αντιμετώπιση του. Το θέμα είναι τι θα γίνει με την οικονομία. Γιατί ποτέ ξανά στην ιστορία αυτού του πλανήτη, α πούμε, στην πρόσφατη ιστορία, δεν υπήρχε μια τέτοια πάυση στα πάντα στην οικονομική δραστηριότητα. Και ναι, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Α πούμε, θα γίνει με τον τουρισμό, όλα αυτά τα πράγματα. Θα κάνω κάποια στιγμή ένα άλλο βίντεο. Θέλω να κάνω ένα βίντεο για το πώ ε, πώς θα μπορούσε να είναι τα ταξίδια στο μέλλον. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα βελτιωθούν τα πράγματα. Όχι απότομα, θα πάρει πολύ διάστημα για να βελτιωθούν τα πράγματα, αλλά Υπάρχουν κάποια θέματα που πιστεύω ότι θα μα μείνουν από αυτή την κατάσταση. Σαν κουσούρια, σαν, σαν κάτι που θα, θα το κουβαλά. Α πούμε, πώ, για παράδειγμα, οι αγιάδε μα μετά την ε, κατοχή είχαν ένα συγκεκριμένο τρόπο που αντιμετώπισαν το φαγητό και τα τρόφιμα, και να μην μένει τίποτα κτλ. Έτσι έμειναν κάποιε συνήθειε. Ακόμα και πιο μετά, μπορεί να είχαν φαγητό δεν θα πετούσαν φαγητό, κάποια τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι από αυτό θα μα μείνουν κάποια τέτοια που έχουν να κάνουν λίγο με την υγιεινή, το πώ μετακινούμαστε, το πώ προσέχουμε, το πώ επιλέγουμε κάποια πράγματα. Ναι, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να κάνουμε μια κουβέντα σχετικά με αυτό και θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα κάποια στιγμή. Γράψτε μου και εσεί λίγο τη γνώμη σα σχετικά με αυτό το θέμα για να πάρω ιδέε για το βίντεο που θα γίνει. Πώ πιστεύετε ότι θα είναι τα ταξίδια στο μέλλον, πώ πιστεύετε ότι αν θα επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση τον τρόπο που ταξιδεύαμε. Κυρίω όσοι είστε πιο πολλοί travelers και έχετε ταξιδέψει πολύ κτλ. Τα πείτε μου τη γνώμη σα πάνω σε αυτό. Και λίγο μια κουβέντα για τον τουρισμό. Εννοείται πω έχουμε γολγοθά μπροστά μα και ιδίω στο θέμα του τουρισμού δεν ξέρουμε πώ θα είναι το καλοκαίρι. Ε, δεν είναι καλά τα σημάδια, αλλά μπορούμε να είμαστε λίγο αισιόδοξοι επειδή, σαν χώρα, τα πάμε καλά. Αλλά τι να το κάνει, αν όλο ο πλανήτη είναι σε αυτή την κατάσταση και δεν ξέρω από του 10 που θα ερχόντουσαν ή θα ήθελαν να ταξιδέψουν, οι 8 δεν θα έχουν διάθεση ή δεν θα έχουν τη δυνατότητα κτλ. Ακόμα και αν εμεί είμαστε σε καλή φάση, το να μην υπάρχει κόσμο για να έρθει, αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ πιστεύω ότι θα το παλέψουμε και πρέπει να το παλέψουμε. Και επειδή αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλή φάση, σε ό,τι έχει να κάνει με τον ιό. Ε, μπορούμε λίγο να αισιοδοξούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό το πώς θα βγούμε από όλο αυτό. Αν βγούμε πιο θετικά, έχουμε, θα έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα σε πολλά πράγματα σαν χώρα. Απλώ αυτή τη στιγμή, επειδή συμβαίνουν τόσο άσχημα πράγματα σε όλο τον πλανήτη, δεν μπορεί να. Δεν μπορείς, ακόμα και αν εσύ νιώθει ότι είσαι καλά, δεν μπορεί να. ούτε, ούτε δευτερόλεπτο να χάρει όταν βλέπει αυτά να συμβαίνουν σε άλλε χώρε. Δηλαδή, είναι σαν να είσαι εσύ καλά στο σπίτι του και, και να λε: Αχ, τι που είναι, ενώ και έχετε το σπίτι του γείτονα, πραγματικά. Δεν, αυτά που συμβαίνουν στι χώρε γύρω μα. Ε, και τώρα πλέον στη Γαλλία και τα λοιπά, είναι, είναι, δεν ξέρω, είναι συνταρακτικά. Ας ελπίσουμε και από τη μεριά της μεταδοτικότητας να μαζευτεί με όλα αυτά τα μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά κυρίως να βρεθεί γρήγορα ε, μια πολύ καλή θεραπεία για αυτούς που νοσούν φαρμακευτική Όλα αυτά που ψάχνουν τώρα, δηλαδή κάτι να είναι πολύ αποτελεσματικό. Και δεύτερον, ε, κάποια στιγμή να βρεθεί ένα τρόπο για τεχνητή ανοσία με κάποιο εμβόλιο που υπάρχουν και εκεί κάποια πολύ θετικά στοιχεία. Και τρίτον, αυτό που είχαμε πει σε άλλο βίντεο, να, να βρεθεί ένα τρόπο να γίνεται άμεσο τεστ, να μπορεί να ξέρει ποιο είναι okay, θετικό για να μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί η κοινωνία με έναν τρόπο πάρα πολύ προσεκτικά, με μέτρα κτλ. Αλλά να μπορεί να λειτουργεί ε, η κοινωνία, να απομονώνονται οι θετικοί και να ε, τους παρέχεται η απαραίτητη περίθαλψη κτλ. Αλλά να μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία. Νούμερο ένα φυσικά είναι η υγεία και πώς θα περιοριστεί αυτό και ιδίως στην Ελλάδα δεν θα χαλάσουμε αυτό που κάναμε ως τώρα. Αλλά απ' την άλλη ναι, είναι αυτό που πάρα πολύ αν δείτε λίγο ε, και τι λένε, ειδικοί, πολιτικοί κτλ. Όλοι αρχίζουν και συζητάνε για την επόμενη μέρα. Ναι, δεν θα είναι εύκολο να είσαι γενικά αισιόδοξη, θα περάσει όλο αυτό και νιώθω ότι δεν ξέρω ότι θα καταφέρουμε να κρατήσουμε καλά στοιχεία από όλο αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ σα χαιρετώ. Ευχαριστώ που δάτε αυτό το βίντεο. Γράψτε ένα σχόλιο από κάτω να γίνεται κουβέντα. Προσπαθώ να απαντάω σε σχόλια. Κάποια στιγμή κάθομαι, απαντάω σε αρκετά. Μετά μπορεί να περάσει ένα διάστημα να μην απαντήσω. Και μετά, κατά περίπτωση, όταν βρίσκω και... κάποιες απαντήσεις και κάποιε απαντήσει κτλ. Ευχαριστώ. Όπω και να είπα, αυτά τα βίντεο είναι κουβέντα. Είναι σαν να έχουμε πάει καφέ. Μιλάμε, συζητάμε, βλέπουμε νούμερα, ανταλλάσσουμε απόψει. Και ναι, γίνεται αυτή μια κουβέντα σχετικά με όλο αυτό το θέμα. Ε, περιμένω τα σχόλιά σα. Γράψτε κάτι από κάτω. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Κάντε και ένα like αν θέλετε. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι αν θέλετε. Αλλά αν και το κανάλι βασικά. Αν γραφτείτε για αυτά. Γραφτείτε για αυτά τα βίντεο γιατί θα ανεβάσω κάποια, και άλλα τέτοια βίντεο. Και μπορεί απλώ να μην βλέπετε κάτι άλλο που δεν σα ενδιαφέρει. Αλλά γενικότερα ε, μπορείτε να χαζέψετε ε, διάφορες θεματολογίες, κάποια που είναι πιο επίκαιρα και κάποια γενικά Πράγματα που κάνουμε, όπως τα ταξίδια που είχαμε κάνει πριν από το πόλη αυτή τη φάση, το 19. Αυτά. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Φιλά πολλά. Γεια.